Οκταήμερη κράτηση εξασφάλισε η αστυνομία εναντίον ενός Ινδού ηλικίας 21 ετών και δύο Πακιστανών ηλικίας 22 και 23 ετών σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση φόνου 23χρονου Ινδού που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου στην Δερίνια. Ο 29χρονος ύποπτος αντιμετωπίζει κατηγορίες συνωμοσίας προς διαπράξη κακουργήματος, φόνου εκ προμελέτης, απόπειρας φόνου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού, μαχαιροφορίας και κατοχής επιθετικών οργάνων. Οι δύο Πακιστανοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της συνέργειας μετά την διάπραξη κακουργήματος, αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ 4 και 5 Ιανουαρίου σε Δερίνια και Λευκοσία. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου εξεταστής της υπόθεσης, όλοι οι Ινδοί, θύτες και θύματα διασκέδασαν το βράδυ που προηγήθηκε του φόνου στην παραλία της Αγίας Νάπας, καταναλώνοντας αλκοόλ και στην συνέχεια οι 7 παραπονούμενοι μαζί με τον 29χρονο ομοεθνή τους και άλλους 4 Ινδούς πήγαν σε σπίτι κοινού τους φίλους στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά, όπου συνέχισαν τη διασκέδασή τους. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ένας από τους παραπονούμενους είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον 21 ετών ύποπτο, πιθανώς λόγω μέθης. Σύμφωνα με μαρτυρία, ο νεαρός τηλεφώνησε σε κοινό τους φίλο με τον οποίο διασκέδαζαν στην περιοχή Περνέρας και του ανέφερε ότι θα πήγαινε στο σπίτι των ομοεθνών τους για να παλέψουν. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο 21χρονος ύποπτος μαζί με άλλους 4 Ινδούς και ένα άλλο πρόσωπο έφτασαν έξω από το διαμέρισμα των παραπονούμενων με αυτοκίνητο και οι 6 από τους 7 διαμένοντες στο διαμέρισμα κατέβηκαν στον δρόμο όπου και σημειώθηκε η συμπλοκή. Συγκεκριμένα, οι 2 από τους Ινδούς επιτέθηκαν με μαχαίρια σε 23χρονο και τον μαχαίρωσαν 2 φορές, ενώ οι άλλοι επιτέθηκαν σε 3 πρόσωπα με μαχαίρια και ρόπαλα και τα τραυμάτισαν. Ανακρινόμενος πάντως, ο 21χρονος Ινδός επιβεβαιώνει την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Ανέφερε ακόμα ότι ο ένας από τους 4 καταζητούμενους ήταν το άτομο που τους έδωσε τα επιθετικά όργανα και διευθέτησε την συνάντηση με τους παραπονούμενους για να λύσουν τις διαφορές τους. Σύμφωνα με την κατάθεση του 21χρονου υπόπτου, κατά την διαφυγή τους από την σκηνή, πέταξαν σε άγνωστο μέρος τα επιθετικά όργανα και ότι οι δύο Πακιστανοί ύποπτοι γνώριζαν για την υπόθεση του φόνου.